Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 27 Φεβρουαρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian. Στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, στην Τρίπολη, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καθώς σε λίγη ώρα θα ανέβει στο βήμα για να ολοκληρώσει με την ομιλία του τις εργασίες του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση στην Πελοπόννησο. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα είχαμε μικρής έκτασης επεισόδια όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν το σημείο όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα πραγματοποιήσει την ομιλία. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με το κέντρο της Αρκαδικής Πρωτεύουσας. Εκεί βρίσκεται η Δήμητρα Δεμέτη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην πλατεία του Αγίου Βασιλείου, εδώ που πριν από περίπου ένα τέταρτο ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο ενάντια στο συνέδριο, το Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση. Όπως είπες και εσύ, νωρίτερα σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον κλειό που έχουν στήσει οι αστυνομικοί για να μπουν ουσιαστικά πιο κοντά και να πλησιάσουν το πνευματικό κέντρο όπου μιλάει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ήταν μεγάλη συμμετοχή. Υπήρχαν σωματεία και σύλλογοι από τους 5 νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου και γενικότερα υπήρξαν διαμαρτυρίες και ένταση στα σημεία που είχαν αποκλειστεί οι δρόμοι. Ενδεικτικά αναφέρω και την Δήμητρα Κοπούλου στη συμβολή με την 28η. Επίσης εκεί να πούμε ότι υπήρξαν κάποιοι πολίτες, κάποιοι διαμαρτυρόμενοι, οι οποίοι έλεγαν ότι ας μας αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στα ίσα, ας μας αφήσουν να περάσουν. Ακούστηκαν διάφορα συνθήματα ενάντια στην κυβέρνηση και γενικότερα επικράτησε ένταση. Νίκο. Υπήρχε χρήση χημικών από την πλευρά της αστυνομίας, Δήμητρα, έχουμε τέτοιες πληροφορίες? Υπήρξε χρήση χημικών όντως, όταν διαδηλωτές προσπάθησαν, όπως είπα και πριν, να σπάσουν τον κλειό, κουνώντας ουσιαστικά τα οχήματα που είχαν παρατάξει οι αστυνομικοί και απάντησαν οι αστυνομικοί με την χρήση δακρυγόνων. Μάλιστα. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ το οποίο μας έδωσες. Εάν βέβαια υπάρχει κάτι νεότερο, βεβαίως και θα συνδεθούμε μαζί σου για να μας δώσεις τις λεπτομέρειες. Προς το παρόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα λίγο νωρίτερα στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, όπου επισκέφθηκε μια βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας φρούτων, όπου μάλιστα ο κύριος Τσίπρας δεν δίστασε να γευτεί μπροστά στις κάμερες μήλα και χυμούς. Στο περιθώριο του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Πελοπόννησο, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε την Τρίτη στη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης και επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Arcafros, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση φρούτων και τροφίμων. Στο πλαίσιο του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε την εταιρεία Arcafros, η οποία βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, όπου είχε συνάντηση με τη διοίκηση και τους εργαζομένους. Είναι πολύ πιο ωραία η ζωή. Είναι η καλύτερη φάση. Έχει επιφύσει. Η φάση της δημιουργίας. Αυτό είναι που μας ικανοποιεί περισσότερο. Είναι και ωραία στην Τρίπολη, ξέρω. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με παραγωγούς, προμηθευτές, εργαζόμενους και διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης και ενημερώθηκε για την παραγωγική διαδικασία, τα προϊόντα και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες της. Παρασκευή που ήμουν στις Βρυξέλλες, ένα από τα μεγάλα θέματα που υπάρχει, θα υπάρξει σύγκρουση, τώρα που φεύγει η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα φεύγει και ένα μέρος των χρημάτων που συνεισέφερε ως μεγάλο κράτος, είναι αν θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί, όπως λέμε εμείς, ο προϋπολογισμός ή αν θα μειωθεί. Ο Πρωθυπουργός, όπως συνηθίζει, επισκέπτεται μία από τις παραγωγικές μονάδες της βιομηχανικής περιοχής Τρίπολης, η οποία συνδέεται με την πρωτογενή παραγωγή
κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κατά την επίσκεψη, τονίστηκε η σημασία της τεχνολογικής αναβάθμισης της παραγωγής μέσα από επενδύσεις και τη συμμετοχή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, στοχεύοντας σε υψηλή προστιθέμενη αξία για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και ανταγωνιστικότητα που βασίζεται στην ποιότητα και την ένταση γνώσης. Η προτεραιότητα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης είναι ο πρωτογενής τομέας συνδυαστικά με τη μεταποίηση και βέβαια και την παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη μονάδα είναι, θα έλεγα, μία από τις εξαιρετικές μονάδες που παράγουν και μεταποιούν τοπικά προϊόντα. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει η χώρα στο πλαίσιο της συζήτησης για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κοινοτικοί πόροι για την κοινή αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Για την απομάκρυνση της Ράνιας Αντωνοπούλου από το Υπουργείο Εργασίας μίλησαν στην κάμερα του Ιόνιαν η Υπουργός Έφη Αξιόγλου και αναπληρώτη Υπουργός Εργασίας Θεανό Φωτίου. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα όσα είπαν. Η κυρία Αντωνοπούλου είχε την ευθυξία να υποβάλει την παραίτησή της, διότι ελάμβανε ένα επίδομα το οποίο καταρχήν το δικαιούταν με βάση τον νόμο, που ωστόσο πολιτικά όμως ήταν μάλλον μια εσφαλμένη ενέργεια. Έτσι εκτιμώ εγώ, έτσι εκτίμησε και ο Πρωθυπουργός, έτσι εκτίμησε και η ίδια, και γι' αυτό για λόγους ευθυξίας υπέβαλε την παραίτησή της, την οποία και έκανε δεκτή ο Πρωθυπουργός. Ήδη ο Πρωθυπουργός από χθες είπε ότι η συγκεκριμένη διάταξη που έδινε τη δυνατότητα για λήψη αυτού του επιδόματος σε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς θα καταργηθεί. Νομίζω ότι είναι μια ορθή πολιτική απόφαση και στο κάτω-κάτω είναι και σωστό κανείς όταν βλέπει λάθη που γίνονται να σπέβδει να τα διορθώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα το κακό σε έναν πολιτικό να αναγνωρίζει ένα λάθος και να αμέσως να σπέβδει να το διορθώσει. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Αντωνοπούλου είπε ότι θα επιστρέψει και τα 12.000 ευρώ που έλαβε την περασμένη χρονιά. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το ζήτημα έχει αυτό το μέγεθος και οποιαδήποτε προσπάθεια να παροξυνθεί είναι μια προσπάθεια για καλλιέργεια εντυπώσεων γύρω από μια γενική έτσι τοποθέτηση ότι περίπου είναι όλη η πολιτική ίδια, ενώ στην πραγματικότητα ήταν προφανές ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η ευθυξία της κυρίας Αντωνοπούλου, η οποία έκανε μια εξαιρετική δουλειά στον τομέα της ανεργίας τα 3 χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση, είναι και αυτό ένα από τα πολύ θετικά της στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τον ανασχηματισμό, να είμαι ξεκάθαρη, αυτή είναι αποκλειστική συνταγματική εξουσία του Πρωθυπουργού και κανενός άλλου. Με ρωτάτε θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Πρωθυπουργού. Αυτός θα πει ακριβώς τι θα συμβεί από εδώ και ύστερα. Όσον αφορά την κυρία Αντωνοπούλου, συνεργαστήκαμε γιατί ήμασταν στο ίδιο Υπουργείο 3 χρόνια πολύ αρμονικά. Δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Ρήγας. Ο κύριος Ρήγας μάλιστα κάλεσε την αντιπολίτευση να δείξει ανάλογα αντανακλαστικά με αυτά της κυβέρνησης, αναφερόμενος στην υπόθεση Νοβάρτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε για να είναι αποτυπώνει την ίδια αντίληψη με τους προηγούμενους. Και είναι σαφές αυτό. Παραιτήθηκαν 2 υπουργοί για λόγους ευθυξίας. Νομίζω ότι είναι η άλλη εικόνα την οποία εμείς διαμορφώνουμε. Είναι η άλλη εικόνα και προσωπική αλλά και συλλογική των στελεχών και των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι αυτό μας τιμά και είναι το άλλο δείγμα που δίνουμε γραφή σε άσκηση πολιτικής εξουσίας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το μηνυθούν άλλοι. Οι τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, ζούμε μια περίοδο όπου κανείς δεν παίρνει την ευθύνη για ό,τι συνέβη και στη χώρα. Είτε από μικρά πράγματα, είτε από μεγάλα. Είτε είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης, είτε η οικονομική κατάσταση της χώρας. Και το να μιλάς ή να εκτοξεύεις απειλές ακόμα και προς τη δικαιοσύνη, είναι, φαντάζομαι και καταλαβαίνετε, μια ιδιοκτησιακή αντίληψη του κράτους και αυτό δεν ισχύει για μας. Όσον αφορά τώρα την υπόθεση Νοβάρτης, θέλω να μου πείτε την προσωπική σας άποψη για τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα η διαδικασία. Η διαδικασία έχει λειτουργήσει μέσα στο νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και διεθνές και στην Ελλάδα. Και από μεριάς των κανόνων της Βουλής,
εγκρίθηκε η Προανακτική Επιτροπή, θα κάνει το έργο της αυτό το οποίο θα λύσει και όποια προβλήματα υπάρχουν ως Επιτροπή. Εκείνο που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι είναι ένα σκάνδαλο. Άρα κανείς δεν το αφισβήτησε αυτό. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο διαμόρφωσε, αν θέλετε, και μέσα στην κρίση μεγάλα προβλήματα. Για τη Μεγαλόπολη, τη δραστηριότητα της ΔΕΗ και την καταψήφιση του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες από τους οικολόγους πράσινους, μίλησε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Μιλώντας βέβαια στο Ιόνιαν, ο Γιώργος Σταθάκης δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική εξέταση και έλεγχο τριών στελεχών της κυβέρνησης σχετικά με την υπόθεση Νοβάρτης. Η περιοχή, όπως ξέρετε, βρίσκεται μέσα των αλλαγών και των δεσμεύσεων που έχουμε κάνει όσον αφορά την αποεπένδυση των λιγνητικών μονάδων. Και ένα θέμα συζήτησης είναι, ο διάλογος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό φυσικά και με φορείς της Μεγαλόπολης και με τη Γενόπ και με άλλους φορείς. Ένα θέμα είναι ότι πώς θα γίνει αυτό και πώς θα διασφαλιστούν η πρώτη προτεραιότητά μας στις θέσεις εργασίας. Και ταυτόχρονα υπάρξει μια διαδικασία η οποία θα είναι και απόλυτα διαφανής και ωφέλιμη στο τέλος της ημέρας και για τη ΔΕΗ. Να μείνουμε στο κομμάτι όμως της ενέργειας, καθώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει και οι εξελίξεις και οι διαδικασίες όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες. Υπήρξε κάποια διαρροή στην κυβερνητική πλειοψηφία σε κάποιο νομοσχέδιο? Νομίζω ότι χθες στην Επιτροπή ήταν σαφής και απόλυτα σεβαστή. Η πλευρά των οικολόγων δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο. Είναι απόλυτα σεβαστό αυτό, είναι καταστατική αρχή των οικολόγων ότι δεν θέλουν την, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Νομίζω ότι ήταν πολύ καθαρή, ειλικρινή και έντιμη η τοποθέτησή τους και από την πλευρά μας απόλυτα κατανοητή. Τέλος, να ασχοληθούμε για λίγο με ένα θέμα επικαιρότητας. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ζητούν να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τρεις ακόμη υπουργούς της κυβέρνησης, τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Ξανθό και επίσης τον κύριο Κουρουμπλή. Τι σχολιάζετε? Δεν έχω δει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Θα έλεγα όμως πολύ συνοπτικά ότι έχουμε να εξελίξει ένα πολύ σημαντικό διεθνές σκάνδαλο. Καλό είναι και είναι μονόδρομος να προχωρήσουμε στην εξάντληση της διερεύνησης αυτής της διαδικασίας. Οτιδήποτε άλλο το θεωρώ ότι προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τα πράγματα και δεν έχει και πάρα πολύ νόημα. Πάμε να συνδεθούμε πάλι με την Τρίπολη, όπου αναμένεται σε λίγο να έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού για το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο. Το Ιόνιαν, βέβαια, από χθες βρίσκεται στην Αρκαδική Πρωτεύουσα και μεταδίδει όλα όσα συνέβησαν στις δύο αίθουσες όπου διεξήχθησαν οι συνεδρίες για το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο. Η Γεωργία Καλαμαρά βρίσκεται στο σημείο για να μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ έξω από το Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο στην Τρίπολη. Ουσιαστικά και η συνάδελφος Δήμητρα Ιδεμέτη σας μετέφερε την κατάσταση από το κέντρο της πόλης και από τις κινητοποιήσεις. Έτσι είναι η εικόνα. Είχαμε και κάποια επεισόδια, θα τα δούμε στη συνέχεια. Εμείς βρισκόμαστε έξω από το Πνευματικό. Σε πολύ λίγο θα πέσει η αυλαία του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση. Αυτή τη στιγμή στο βήμα, στον πρώτο όροφο που είναι σε εξέλιξη κεντρική εκδήλωση, βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Πέτρος Στατούλης. Ακούει και χειροκροτήματα αυτή τη στιγμή. Προφανώς πρέπει να ολοκληρώνεται η ομιλία του και αμέσως μετά στο βήμα θα ανέβει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί σε όλα όσα ακούστηκαν αυτό το διήμερο, Νίκο, όλα όσα άκουσαν και οι υπουργοί της κυβέρνησης, όσα τους μετέφεραν οι τοπικές αρχές αλλά και οι εκπρόσωποι των φορέων στις πολύ ενδιαφέρουσες συνεδρίες που έγιναν αυτές τις δύο ημέρες στην Τρίπολη, στο πλαίσιο του 10ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση. Αυτή είναι η εικόνα τώρα έξω από το Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Η εικόνα, όπως είπαμε, στο κέντρο της πόλης, λίγα μέτρα πιο κάτω, είναι διαφορετική με τα επεισόδια και τις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, εδώ τα μέτρα ασφαλείας φυσικά είναι δρακόντια. Η αίθουσα πάνω είναι κατά. Γεωργία.
έχουν περάσει από αυστηρό έλεγχο και φυσικά μόλις σε πολύ λίγο θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό ζωντανά από το Ιόνιαν. Βλέπουμε βέβαια, Γεωργία, να πούμε και πλάνα από τα επεισόδια τα οποία έγιναν, τα μικρής έκτασης επεισόδια τα οποία έγιναν πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Τρίπολης, όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να φτάσουν στον χώρο που διεξάγεται το συνέδριο. Οι αστυνομικές δυνάμεις, κάνοντας βέβαια χρήση δακρυγόνων και κάποιων χημικών, πάντα σε μικρή έκταση, απόθησαν τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να επικρατεί ηρεμία. Δεν ξέρω, Γεωργία, αν εκεί στον χώρο του συνεδρίου σχολιάστηκε λίγο αυτή η μικρή ένταση η οποία υπήρχε. Όχι, Νίκο, διότι... Κυβερνητικά στελέχη ίσως. Παρόλο που είναι λίγα τα μέτρα από που γίνονται τα επεισόδια, επειδή είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, αυτό θα πρέπει κάποιος να έρθει σε οπτική επαφή με τα επεισόδια. Εδώ η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, οι ρυθμοί είναι τελείως διαφορετικοί. Αυτά γίνονται, όπως είπαμε, λίγα μέτρα πιο κάτω. Εδώ τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και έξω από το κτίριο και σε περίμετρο, αλλά φυσικά και μέσα. Οι γυροδρόμοι είναι κλειστοί και, όπως είπες, πραγματικά δεν άφησαν τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν το κτίριο. Μάλιστα. Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ για την απευθεία σύνδεση αυτή που είχαμε με το κέντρο της Τρίπολης, με το πνευματικό κέντρο του Δήμου της Τρίπολης, όπου σε λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να ανέβει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο βήμα για να ολοκληρώσει τις εργασίες με την ομιλία του, τις εργασίες του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση στην Πελοπόννησο. Και βέβαια θα διακόψουμε την κανονική ροή του δελτίου μας προκειμένου να ακούσουμε ζωντανά σε απευθεία σύνδεση τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός από την Τρίπολη. Τώρα, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου μίλησε αποκλειστικά στο Ιόνιαν για το επίμαχο νομοσχέδιο των δημοτικών παιδικών σταθμών και την υποχρεωτική εκπαίδευση που ψηφίστηκε στη Βουλή για την αναβάθμιση των ΕΠΑΛ αλλά και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, ο κ. Γαβρόγλου σχολίασε και την παραίτηση Αντωνοπούλου Παπαδημητρίου αλλά και τις φήμες για επικείμενο ανασχηματισμό. Το δεύτερο που ψηφίστηκε χθες και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ένα πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα σας έλεγα, που έχει σχέση με την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Υπήρξαν αντιδράσεις από πλευράς των Δήμων οι οποίοι έχουν την ευθύνη των παιδικών σταθμών, αδικαιολόγητες κατά τη γνώμη μας. Χθες λοιπόν για πρώτη φορά καθιερώνεται η προσχολική εκπαίδευση υποχρεωτική δίχρονη, δηλαδή δίχρονα νηπιαγωγεία. Σε βάθος τριετίας θα επεκταθούν σε όλους τους Δήμους της χώρας και βεβαίως αν δείτε τους αριθμούς υπάρχει άπειρος χώρος στους παιδικούς σταθμούς και για μικρότερα παιδιά και για περισσότερες προσλήψεις και ακριβώς για αυτό το λόγο αναβαθμίσαμε πολύ και την εκπαίδευση των βρεφονηπιοκόμων. Ένα ζητούμενο είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και της έρευνας που θα συμβάλλει στην καινοτομία. Τι γίνεται όμως με την έρευνα, τα κουρεμένα κονδύλια προς την έρευνα και τι σκέφτεστε να κάνετε? Θίξατε δύο θέματα και τα δύο εξίσου σοβαρά. Πρώτον, το θέμα της σχέσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Η δική μας λογική είναι ότι η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο εκπαίδευση, αλλά πρέπει να δίνει και εκείνες τις δεξιότητες και τις... Κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε την κανονική ροή του δελτίου μας προκειμένου να συνδεθούμε με το πνευματικό κέντρο του Δήμου της Τρίπολης, όπου εκεί αυτή την ώρα ανεβαίνει στο βήμα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για την ομιλία με την οποία θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση στην Πελοπόννησο. Πάμε να πάρουμε εικόνα και ήχο από το πνευματικό κέντρο και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Και ο δημιουργός Δημήτρης Ταλαγάνης. Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχε, αγαπητέ Δήμαρχε, σεβασμιότατοι, φίλες και φίλοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, πολίτες της Πελοποννήσου, δημότες της Τρίπολης, είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ για άλλη μια φορά ενώπιόν σας
Είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο, και είναι δυο φορές μεγάλη χαρά μου γιατί βλέπω κάτι που δεν μπορούσα να φανταστώ, μια εκπληκτική συμμετοχή των πολιτών, των δημοτών σε έναν θεσμό που ειλικρινά, αν και είμαι φύση και θέση αισιόδοξος, φύση και θέση με τον Γκράμψη, όπως είπες κύριε Περιφερειάρχη, για την αισιοδοξία της βούλησης, για την αισιοδοξία της σκέψης, αλλά αισιοδοξία της βούλησης, όπως έλεγε ο μεγάλος αυτός διανοούμενος. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσα να σκεφτώ, να φανταστώ ότι θα είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και τόσο μεγάλη συμμετοχή και τόσο μεγάλη επιτυχία αυτός ο θεσμός, γιατί πρέπει να μείνει θεσμός, ένας θεσμός από το κέντρο προς την περιφέρεια και όχι από τα κάτω, από την περιφέρεια, ώστε να συγκροτηθεί αυτός ο σχεδιασμός σαν ένα παζλ που τα κομμάτια του αρχίζουν να ταιριάζουν από τις περιφέρειες και να συγκροτηθεί μια συνολική εικόνα, μια συνολική εικόνα που θα αποτελεί τον κοινό μας σχεδιασμό. Διότι όπως πολύ σωστά υπόθηκε και από τον Δήμαρχο και από τον Περιφερειάρχη, δεν υπάρχει εμείς και εσείς. Άκουσα κάτι για δύο διαφορετικούς πολιτικούς κόσμους, πολλούς διαφορετικούς πολιτικούς κόσμους, αλλά μία πραγματικότητα και ένα κοινό μέτωπο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και πρέπει μαζί να τα λύσουμε. Και σε αυτά τα συνέδρια στην πραγματικότητα συγκροτείται το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα, για την μεταμνημονιακή Ελλάδα που πλησιάζει μετά το τέλος το οριστικό των προγραμμάτων τον επόμενο Αύγουστο, και οφείλουμε αυτή τη μέρα να τη σχεδιάσουμε σε στέρεες βάσεις, ώστε τα βήματά μας, η περπατησιά μας να είναι σταθερή. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό ουσιαστικά είναι το αντικείμενο του συνεδρίου, η ανάπτυξη, η πρόοδος, το αύριο. Ένα αύριο που όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να έρθει από μόνο του. Και ούτε κανείς πρόκειται να μας το χαρίσει. Μόνο με τη δουλειά, την σύνεση, την συνένεση, την ενότητα, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη μπορούμε αυτό το αύριο να το διεκδικήσουμε. Και έχω πλήρη συνείδηση ότι αυτή δεν είναι μια καθόλου εύκολη υπόθεση. Μάθαμε όλοι μέσα από τις καθημερινές μάχες, μέσα στις δυσκολίες της διαπραγμάτευσης τόσα χρόνια, μέσα από νίκες αλλά και από ήττες, μέσα από λάθη και παραλήψεις, ότι ο δρόμος που ενώνει τις επιθυμίες μας με την υλοποίησή τους είναι ένας και μοναδικός. Ο δρόμος της δουλειάς και της αρετής και της δουλειάς. Και αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στην αρετή, σε αυτήν την σπουδαία έννοια των αρχαίων Ελλήνων, γιατί η αρετή δεν είναι μόνο ηθική επιλογή, επιταγή ζωής, προϋπόθεση πολιτισμού, οξυγόνο για μια κοινωνία ευνομούμενη, αλλά είναι και στοιχείο της οικονομίας, στοιχείο της ανάπτυξης, της βελτίωσης των υλικών όρων της ζωής του καθενός και της καθεμιάς μας. Και η άρνησή της, η υποτίμησή της, τόσο σε επίπεδο θεσμών, όσο και σε επίπεδο πρακτικών, από μια πολυάριθμη ελίτ, είναι μία από τις βασικές αιτίες που μας οδήγησαν στην τραγωδία της κρίσης. Η διαπλοκή, η διαφθορά, η περιφρόνηση του κοινού καλού εν ονόματι μιας αντικοινωνικής ιδιοτέλειας βρίσκονται τελικά πίσω από όλα όσα μας έκαναν τα προηγούμενα χρόνια να υποφέρουμε.
από τα μνημόνια και από όσα δεινά αυτά έχουν επιφέρει στον τόπο. Γιατί νομίζω είναι πια σε όλους μας καθαρό ότι όταν σε κάποια μεγάλα συμφέροντα που διαπλέκονται με τμήματα του πολιτικού κατεστημένου και μιας κακομαθημένης ελίτ δίνεται χώρος για να απομυζούν τα δημόσια έσοδα και να κερδοσκοπούν σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής, ακόμα και με την υγεία του ελληνικού λαού, με το φάρμακο, τότε δεν έχουμε να κάνουμε με μια κομματική σκευωρία, με μια πολιτική ρεβάνς ή με μια προσωπική εκδίκηση. Έχουμε να κάνουμε με ένα καρκίνωμα που αν δεν ξεριζωθεί ριζικά θα μολύνει την κοινωνία και θα στέκεται εμπόδιο σε κάθε βήμα μας προς την ανάπτυξη. Ας είναι λοιπόν σαφές σε όλους και σε όλες και προς όλες τις κατευθύνσεις. Η δική μου κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο να συμβιβαστεί με οποιαδήποτε παρέκκληση από την ηθική. Την ηθική εκείνη όχι γενικά και αόριστα, αλλά αυτήν την αξία που ορίζει ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του λαού και της χώρας, πάνω απ' όλα είναι το δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό και σε ό,τι μας αφορά, δεν πρόκειται ποτέ, σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο, να συμβιβαστούμε με την ταύτιση του ηθικού με τον νόμιμο. Γιατί για εμάς, ό,τι γίνεται νόμιμα, δεν είναι αυτομάτως και εγγεγραμμένο στις δικές μας αξίες, στη δική μας ηθική. Και ας μοιάζει για κάποιους άδικο, άλλοι να έχουν την ευθυξία και να παρετούνται για 23 χιλιάρικα και άλλοι να κάνουν τον Κινέζο για 23 δισεκατομμύρια. Γιατί τόσο κόστισε το πάρτι του φαρμάκου στη δημόσια υγεία. Τόσο κόστισε στον ελληνικό λαό. Άλλοι να παρετούνται και άλλοι να λένε όχι, δεν πρόκειται να αναλάβουμε καμία ευθύνη. Ας είναι όμως αυτή η διαφορά ηθικών κωδίκων, διότι αυτή η διαφορά καταδεικνύει στην πράξη ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γι' αυτό και ορθώς, θα έλεγα, δεν είναι ίδια και τα κριτήρια με τα οποία μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα λοιπόν με κάθε αίσθημα ευθύνης πολιτικής να απευθυνθώ ενώπιον ενός πολυπληθούς ακροατηρίου που μας εκπλήσει θετικά σήμερα εδώ στην Τρίπολη, να απευθυνθώ και να σας πω ότι έχω τη βεβαιότητα πως περνάμε οριστικά τη μεθόριο από την οικονομική και κοινωνική αιμορραγία στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην εύρωστη διαδικασία προόδου. Αυτό είναι πια φανερό όχι μόνο στους διεθνείς επενδυτές, στους οίκους αξιολόγησης και στις απαιτητικές και συχνά ανάλγητες αγορές, αλλά είναι φανερό και σε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το τρίτο τρίμηνο του 2017 αυξήθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Αυτό πάει να πει
ότι συμπληρώθηκαν 3 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης, ενώ για το σύνολο του έτους, του προηγούμενου έτους, προβλέπεται τελικά το αποτέλεσμα της ανάπτυξης μεταξύ 1,6% και 1,8%, η μεγαλύτερη από το 2008, τότε που ξεκίνησε η κρίση. Βεβαίως η ανεργία παραμένει υψηλή, αλλά καταγράφηκε το περασμένο Νοέμβρη στο 20,9%. Την ίδια χρονιά, το 17, δημιουργήθηκαν μέχρι τον Νοέμβριο 143.000 θέσεις απασχόλησης, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός σε ετήσια βάση από το 2001. Οι εξαγωγές το 2017 ανήλθαν σε 28,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 25,4 το 2016, καταγράφοντας μία άνοδο 13,2%. Ενώ η έξοδος στις αγορές σε 2 συνεχόμενες απόπειρες στέφηκε με απόλυτη επιτυχία. Όλα αυτά και άλλα πολλά θετικά στοιχεία σημαίνουν τι? Σημαίνουν ότι ήρθα σήμερα εδώ να σας αναγγείλω ένα success story? Όχι. Μακριά από μας και από μένα προσωπικά μια τέτοια οπτική. Έχουμε πολλές πληγές να θεραπεύσουμε ακόμα, πολλή δουλειά να κάνουμε για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κοιτάξουμε πίσω μας και να πούμε τα καταφέραμε. Αλλά, και αυτό το αλλά δεν έχει να κάνει παρά μόνο για την έγνοια που πρέπει να έχουμε όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης για τη χώρα και για τους Έλληνες. Αλλά λοιπόν δεν μπορούμε και να μην κατανοούμε την σημασία όσο μέχρι σήμερα έχει πετύχει όχι αυτή η κυβέρνηση αλλά ο ελληνικός λαός. Με τις δικές του θυσίες, με πολλές θυσίες. Και να μην στεκόμαστε αποφασιστικά απέναντι στους μηδενιστές των πάντων και στους προπαγανδιστές της περίφημης θεωρίας της ψωροκόστανας. Δεν μπορούμε παρά να καταγγείλουμε την εκστρατεία μηδενισμού από όπου και αν αυτή εξυφαίνεται. Και που πίσω της βρίσκονται βεβαίως δυνάμεις του παλιού, κύκλοι της ελίτ που μας χρεοκόπησε, κυκλώματα που αισθάνονται ότι τους χαλάσαν οι δουλειές. Ας είναι όμως όλοι βέβαιοι, φίλες και φίλοι, και αυτό θέλω να είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω εισαγωγικά σε αυτό το πολυπληθές ακροατήριο πριν μπω στα προβλήματα της περιφέρειας Πελοποννήσου, ας είναι όλοι βέβαιοι ότι έχουμε την αισιοδοξία της βούλησης, κύριε Περιφερειάρχα, για να μην γυρίσει πίσω η Ελλάδα, και δεν θα γυρίσει. Δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά σε καθεστώς Siemens, Novartis, θαλασσοδανείων και σκανδάλων. Δεν θα γυρίσουμε ποτέ εκεί πίσω. Φίλες και φίλοι, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, η ανασυγκρότηση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Πελοπόννησο δεν αφορά μόνο τα νέα έργα και τις νέες επενδύσεις, αφορά εξίσου θα έλεγα και την διόρθωση των λαθών, την αντιμετώπιση αδιεξόδων σε κρίσιμους τομείς, την αποκατάσταση υποδομών και δραστηριοτήτων που έχουν εγκαταληφθεί. Η πορεία προς την κρίση ήταν σε μεγάλο βαθμό μια πορεία που χαρακτηρίζονταν και από τον ελλιπή σχεδιασμό, την σπατάλη πόρων και την αδυναμία υποστήριξης προφανών αναπτυξιακών επιλογών. Η ανασυγκρότηση λοιπόν θα στηριχθεί σε δυναμικές που είναι ήδη ορατές σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε
τις ελλείψεις, τις πατάλες και τις αδυναμίες. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν την αναφορά μου από τον πρωτογενή τομέα. Η κυβέρνησή μας προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να στηρίξει την αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα τους μικρούς και μεσαίους αγρότες. Βασική μας στόχη είναι η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, η διαφάνεια και η συνέπεια στην καταβολή των ενισχύσεων που για πρώτη φορά αποκαταστάθηκε. Η εξωστρέφεια επίσης, η ανάπτυξη τεχνολογικά και περιβαλλοντικά προηγμένων τεχνολογιών και η εξάλληψη των κακών πρακτικών. Θεωρούμε ότι σε αυτά τα τρία χρόνια καταφέραμε να δώσουμε ένα πρώτο δείγμα γραφής, ένα σαφές δείγμα προθέσεων και πράξεων για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Και αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει αντιληπτό στον αγροτικό κόσμο. Η μεγάλη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα έχει σχέση με την προετοιμασία για την ενισχυμένη και ανταγωνιστική παρουσία μας στις διεθνείς αγορές και σε αυτή έχει μεγάλη συμβολή, θα έλεγα, η δική σας περιφέρεια, η περιφέρεια Πελοποννήσου. Με τον ιδιαίτερο δυναμισμό που παρουσιάζει μέσα από ένα ευρύ φάσμα φυτικής και ζωικής παραγωγής που σε πολλά προϊόντα αποτελεί σημαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής της χώρας. Στη φυτική και ζωική παραγωγή, στην αλληλεία, στη μελισσοκομεία και σε άλλους όμως τομείς. Στο Μητρό Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης, το λεγόμενο POP, είναι καταχωρημένα πολλά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά εδώ στην περιφέρεια. Ενώ δραστήριος είναι και ο τομέας των βιολογικών προϊόντων που χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση στα επόμενα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και προστασία από κακές και αδιαφανείς πρακτικές. Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μπορούν να αξιοποιηθούν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που προβλέπουν ειδική ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού, ενώ προωθείται η διαμόρφωση ενός ενιαίου σήματος για τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής. Κίνηση η οποία θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα της περιφέρειας. Για τη στήριξη του αγροτικού χώρου εκχωρήθηκαν συνολικά στις περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές που καλύπτουν περίπου το 37% των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στα πλαίσια αυτά έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου έργα και επενδύσεις προϋπολογισμού 235 εκατομμυρίων ευρώ που με την προστίγη των 118 εκατομμυρίων του Leader και των μικρών δημόσιων έργων φτάνουμε στα 353 εκατομμύρια. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το στρατηγική σημασία ζήτημα των εγκυοβελτιωτικών έργων έχουν καταγραφεί οι ανάγκες της περιφέρειας και ολοκληρώνεται η διαδικασία ιεράρχησής τους. Έχουν κατατεθεί προτάσεις για 22 έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Ανάπτυξης 14-20. Στον κατάλογο αυτών των έργων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η κατασκευή του φράγματος Φιλιατρινού Μεσσηνίας, η κατασκευή του φράγματος Ασοπού Κορινθίας, η οριστική μελέτη των δικτύων αξιοποίησης του ταμιευτήρα Τάκας Αρκαδίας, καθώς και η κατασκευή των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από
τα δίχτυα ανάβαλου στους δήμους Ασκληπίου, Επιδαύρου, Ερμιονίδος και σε άλλους δήμους της Αργολίδας. Χαρακτηριστικό είναι και το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων στην Πελοπόννησο. Οι αιτήσεις της περιφέρειας στο νέο αναπτυξιακό νόμο αφορούν κατά 44% την αγροδιατροφή με 29 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 36,5 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας μια σημαντική δυναμική στον τομέα αυτό. Να περάσω τώρα στο δευτερογενή τομέα. Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο που ψηφίσαμε και εφαρμόζουμε, δίνουμε έμφαση στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, καθώς και στις συνέργειες και δικτυώσεις των επιχειρήσεων. Στην Πελοπόννησο, στον τομέα της βιομηχανίας, οι συνολικές υποβολές των νέων αναπτυξιακών νόμων μέχρι σήμερα ανέρχονται στις 10 με συνολικό ύψος 15 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας συνολικά το 10,5 περίπου εκατομμύρια θα διατεθούν σε επιχειρήσεις Πελοποννήσου από τις 4 προσκλήσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου όμως δεν διαθέτει μονάχα το σημαντικό κεφάλαιο της αγροτικής γης, των ποιοτικών προϊόντων. Διαθέτει φυσικά μια εξαιρετική φυσική ομορφιά που πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαθέτει ένα τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο που πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου η περιφέρεια της Πελοποννήσου να γίνει ισχυρή και στον τομέα του τουρισμού. Υπάρχουν εδώ τρία μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η Επίδαυρος, η Μυκήνες και ο Μιστράς, και ακόμα υπάρχουν αναρρύθμιτοι τόποι που αξίζει πραγματικά κανείς να δει, όπως η Μονεμβασιά, η Οικισμή και η Πύργη της Μάνης, η Πύλος, τα Κάστρα της Μεθόνης και της Κορώνης, το Ναύπλιο και το Άργος, η πολυάριθμη αρχαιολογική χώρα. Είναι λοιπόν αυτονόητη η έμφαση και η σημασία που δίνουμε στην ανάδειξη και προστασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάπτυξη του λεγόμενου εναλλακτικού τουρισμού, όπου η περιφέρεια της Πελοποννήσου μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο. Υπάρχει επίσης ένα εξαιρετικό φυσικό τοπίο, την προστασία του οποίου οφείλουμε να προσέξουμε ως κόριο θαλμών σε κάθε είδους αναπτυξιακό σχεδιασμό. Διότι η ανάπτυξη, η απαραίτητη, η αναγκαία ανάπτυξη πρέπει να είναι τέτοια που να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. Η δυναμική της τουριστικής ανάπτυξης στην Πελοπόννησο θα έλεγα ότι είναι ήδη ορατή. Αυξάνονται με διψήφιους ρυθμούς οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, καθώς και ο ρόλος της κρουαζιέρας από τα λιμάνια του Ναυπλίου, της Πύλου αλλά και της Μονεμβασιάς. Η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων της Πελοποννήσου βοηθά άλλωστε σημαντικά την πρόσβαση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του τουρισμού, τον προηγούμενο μήνα δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των 120 εκατομμυρίων ευρώ του ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, υλοποιήθηκε το προηγούμενο έτος πρόγραμμα για την αναβάθμιση υπαρχουσών τουριστικών επιχειρήσεων. Στην Πελοπόννησο αξιολογήθηκαν θετικά 25 προσωρινοί δικαιούχοι, οι οποίοι θα επιτοτηθούν με 1,5 εκατομμύριο. Τα 6 επενδυτικά σχέδια έχουν ήδη ενταχθεί, ενώ προς ένταξη είναι ακόμα 19 σχέδια. Επίσης, στο αναπτυξιακό νόμο
έχουν υποβληθεί από τουριστικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου 23 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 48 εκατομμυρίων περίπου. Υπολογίζονται επίσης δημόσια έργα που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και τώρα υλοποιούνται. Μέσω του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Όπως για παράδειγμα η στερέωση και αποκατάσταση του φρούριου στο Μπούρτζι, στο Ναύπλιο, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Μεσίνης και η κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στην Καλαμάτα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης. Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της μελέτης του με 2,75 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία υλοποίησης του έργου, διασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση της κατασκευής του μουσείου από την ίδια χρηματοδοτική πηγή, ενώ είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύνδρομή της στη χρηματοδότηση. Για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, έναν ήδη διεθνώς καταξιωμένο και επιτυχημένο θεσμό. Η στήριξή του θα συνεχιστεί έμπρακτα από την κυβέρνηση με συνέχιση της χρηματοδότησής του για την επόμενη τριετία με 1,2 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Κάτι τελευταίο, στην Τρίπολη, με συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και του Δήμου, δημιουργείται, υπόθηκε πριν, σε ένα από τα 8 αιτήματα, βέβαια 26 δήμοι, 8 αιτήματα, πάνω από 200 συνολικά, θα έχουμε μαλλί να ξάνουμε, θα πάρουμε στις αποσκευές μας πολλά. Δήμαρχε, λοιπόν, δημιουργείται Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και Μνήμης στα υπόγεια του Δικαστικού Μεγάρου. Εκεί όπου οι κρατούμενοι της αντίστασης οδηγούν το στο εκτελεστικό απόσπασμα και όπου στους τοίχους διατηρούνται ακόμη και σήμερα τα μηνύματά τους. Φίλες και φίλοι, είπα προηγουμένως ότι η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και της περιβαλλοντικής καινοτομίας αποτελούν πυλώνες για την τροφοδότηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που ταιριάζει στη χώρα μας και που πρέπει η χώρα μας να ακολουθήσει. Ειδικά όμως για την περιφέρεια Πελοποννήσου θα έλεγα ότι η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί όσα προανέφερα, το υπέροχο φυσικό περιβάλλον, το υψηλό τουριστικό απόθεμα, η ιστορία και ο πολιτισμός, τα ανταγωνιστικά και μοναδικά αγροτικά προϊόντα συνυπάρχουν εδώ και δεκαετίες με ανοιχτά περιβαλλοντικά προβλήματα και κρίσεις. Με κυρίαρχο, το γνωρίζετε όλοι, αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων που χρόνια αναζητούν λύσεις. Και θα έλεγα ότι υπήρχαν και υπάρχουν λύσεις. Χωρίς νέο κόστος για τους πολίτες, αλλά με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ιδεών που μπορούν να δώσουν και θα δώσουν όχι μόνο περιβαλλοντική ποιότητα, αλλά και νέα εργασία και νέο τοπικό προϊόν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Για τον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα υπάρξει άμεση χρηματοδότηση για τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που έχουν απομείνει στην περιφέρεια και για τους οποίους η χώρα, να το θυμίσουμε και αυτό, εξακολουθεί να πληρώνει πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου είναι πια έτοιμο να προχωρήσει μετά από την παρέμβαση της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει λύση συμβατή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ανακύκλωσης και το συνολικό εθνικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που θέτει για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Μέσω διαπραγμάτευσης και χωρίς να κινδυνεύσουν καθόλου οι πόροι του ΕΣΠΑ, πετύχαμε τα εξής. Πετύχαμε
τη μείωση της εγγυημένης ποσότητας, τη μείωση του πραγματικού τελικού κόστους, τη μείωση της διάρκειας της σύμβασης, την εναρμόνιση με τους στόχους του εθνικού σχεδιασμού, την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, την ενίσχυση του ρόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τέλος λύση εντός 10 μήνων από την υπογραφή, έτσι ώστε να πάψει η χώρα να πληρώνει ανέτεια πρόστιμα. Ενώ η πρόσφατη απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου μας δίνει το πράσινο φως για τις απαραίτητες υποδομές. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο κρίσιμο θέμα που γνωρίζω ότι απασχόλησε ιδιαίτερα τις εργασίες του διήμερου συνεδρίου. Εξαιρετική σημασία ζήτημα, αφορά την ενέργεια. Εξαιρετική σημασία όχι μόνο για την περιφέρεια και ιδιαίτερα για την, ειδικότερα για την περιοχή της Μεγαλόπολης, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Και καταλάβατε ότι αναφέρομαι στο θέμα του Λιγνίτη. Είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και την ανάγκη να επανακαθορίσουμε τη σύνθεση του εθνικού ενεργειακού μείγματος. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια υποχρέωση που έρχεται από τα προγράμματα, τα μνημόνια, αλλά από την ίδια την πραγματικότητα, τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά βεβαίως και την ανάγκη μόνοι μας να δούμε την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα και όχι μόνο τη σημερινή. Κεντρική λοιπόν επιδίωξη της κυβερνητικής στρατηγικής είναι η συμμετοχή του Λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα να μειωθεί. Να μειωθεί, αλλά να παραμείνει σε επίπεδα συμβατά με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς οι οποίοι προκύπτουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Η επιδίωξη αυτή υπαγορεύεται και από λόγους, επαναλαμβάνω, ενεργειακής ασφάλειας. Βασική μας αρχή είναι η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της ΔΕΗ, αλλά και των θέσεων απασχόλησης των εργασιακών σχέσεων, καθώς και η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων από την μετάβαση στην επόμενη μέρα. Η σχετική συμφωνία που υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση είναι σαφώς καλύτερη εκείνης που προέβλεπε ο νόμος για την μικρή ΔΕΗ, που υποχρέωνε την εταιρεία στην μεταβίβαση του 22% του συνολικού της δυναμικού και ενός σημαντικού μέρους του πελατολόγιου της. Με τη νέα συμφωνία θα παραχωρηθεί μόνο το 21,4% του λιγνητικού δυναμικού, το οποίο αντιστοιχεί μόλις το 9% του συνολικού δυναμικού, ενεργειακού δυναμικού της χώρας. Κάτι πολύ σημαντικό, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί μέρος της συμφωνίας. Η κυβέρνηση έχει εργαστεί εντατικά πάνω σε αυτό, σε στενή συνεννόηση με την ΔΕΗ, προκειμένου να μην χαθεί καμία θέση εργασίας και να μην υπάρξει καμία έκπτωση στα εργασιακά δικαιώματα, καμία υποχώρηση σε εργασιακές σχέσεις μετά την μετάβαση στη νέα κατάσταση. Πέρα όμως από την διαμόρφωση ισχυρών εγγυήσεων για τις θέσεις απασχόλησης, υλοποιούμε και μια συνολικότερη πολιτική που θα αποδώσει ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες, βεβαίως σε ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία μαζί τους. Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήσαμε το περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο για την ενίσχυση των περιοχών που υποβαθμίζονται περιβαλλοντικά από τη λειτουργία των λιγνητικών σταθμών και ορυχείων, όπως ο Δήμος της Μεγαλόπολης. Η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει σε μειώσεις έως και 30% στους λογαριασμούς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους δημότες της Μεγαλόπολης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.